Ιστορική χαρακτηρίση ο Σόλωνας Κασίνης την τρέχουσα εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθεί σε εφαρμογή το φιλόδοξο πρόγραμμα της ΕΝΙΚΟΓΑΣ στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ο σύμβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού για θέματα ενεργειακής πολιτικής ανέφερε στο μεσημέρι και κάτι ότι η ΕΝΙΚΟΓΑΣ θα πραγματοποιήσει 4 γεωτρήσεις. Η ΕΝΙΚΟΓΑΣ ξεκινά το νέο γεωτρητικό της πρόγραμμα, ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο έχει καταρχήν να τρυπήσει 4 γεωτρήσεις, ξεκινώντας από το τεμάχιο 9, πηγαίνοντας στο 3, επανέρχεται ξανά εις το τεμάχιο 9 για να επιβεβαιωθούν οι ποσότητες που θα τρυπήσει, εύχομαι δεόντως, αυτήν την, με την πρώτη γεώτρηση, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του τερματικού. Το πρόγραμμα στα οικόπεδα 3 και 9 θα έχει διάρκεια 80 ημέρες έκαστο. Στο μεταξύ, η Κυπριακή ΑΟΣ επιτηρείται νυχθημερών από τις αρχές ασφαλείας και οποιαδήποτε πληροφόρηση αφορά σε θέματα ΑΟΣ αξιολογείται άμεσα. Είναι γνωστές οι απειλές της Τουρκίας για το ζήτημα αυτό και οι προσπάθειες που καταβάλει ώστε να παρεμποδίσει την Κυπριακή Δημοκρατία από το να εκμεταλλευτεί τους συντρογονάθρακες. Και στον τομέα αυτό έχουμε αρκετή πληροφόρηση, την οποία διαβάζουμε στους αρμόδιους φορείς.